ευχαριστήσω και εγώ το Τμήμα Δικαιωμάτων, έτσι και παίρνοντας για την πρόσκληση και για το timing της εκδήλωσης. Νομίζω ότι η επικαιρότητα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά κρίσιμη και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι φωνές που ακούγονται σήμερα στην εκδήλωση και φαντάζομαι οι περισσότερες που θα ακολουθήσουν θα βοηθήσουν για την εξέλιξη των επεξεργασιών που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή σε ένα κεντρικότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνέχεια της τελευταίας συνόδου, επί της οποίας η δήλωση, τέλος πάντων, η οποία περιλαμβάνει και τις προτάσεις της Τουρκίας, έχει προκαλέσει μια μεγάλη ανησυχία και σοβαρούς προβληματισμούς. Εγώ θα περιοριστώ σε κάποια σχόλια ακριβώς για τα επίδικα, τα νομικά και τα πολιτικά, αυτής της συγκεκριμένης εξέλιξης που πηγάζει από αυτή τη δήλωση, προσπαθώντας να μην επαναλάβω όλα αυτά που προηγήθηκαν, γιατί ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι καταλήγουμε να πορευόμαστε όλοι, στην κατεύθυνση πραγματικά της αντίστασης σε μία τροχιά η οποία για μένα και για πάρα πολύ κόσμο νομίζω ότι δεν θέτει απλώς ζητήματα για την προσφυγική προστασία, για την προστασία γενικότερα, αλλά ζητήματα για το κράτος δικαίου, για τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Αυτό είναι και το σοβαρό έτσι, πολιτικό επίδικο για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, διαβάζοντας αν θέλετε τα νομικά ζητήματα τα οποία εκτίθενται έτσι, αβασάνιστα κατά τη γνώμη μου σε αυτό το κείμενο της δήλωσης των αρχικών κρατών που περιλαμβάνει τις προτάσεις της Τουρκίας οι οποίες επικεντρώνονται σε τρία σοβαρά αν θέλετε ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να κάνω τα σχόλια ως προς το επίδικο αυτό σε σχέση με γενικά με τις υποχρεώσεις, την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και σε δεύτερη φάση το επίδικο για την Ελλάδα, γιατί υπάρχει μια ποιοτική διαφορά για το τι αν θέλετε η Ευρώπη δηλώνει ή παραγγέλει μέσω αυτής της δήλωσης και τι η Ελλάδα καλείται ή θα κληθεί να εφαρμόσει. Και αυτό είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με τις ευθύνες οι οποίες διαγράφονται και σε νομικό και σε πολιτικό επίπεδο μέσα και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Ως προς την πρόταση λοιπόν θα πάω πολύ σημειακά περί επιστροφής όλων των παράτυπων εισερχομένων πολιτών τρίτων χωρών που έχουν φτάσει στα ελληνικά νησιά, έτσι αποτυπώνει την πρόταση της Τουρκίας, και έχουν διέλθει από την Τουρκία. Να επισημάνουμε καταρχήν ότι υπάρχει το πρωτόκολλο επανεισδοχής που τέλος πάντων ακολουθεί τη συμφωνία συνεργασίας, αστυνομικής συνεργασίας για διάφορα ζητήματα και το οποίο είναι ενισχύει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ήδη από το 2002. Έχουμε λοιπόν μία διαδικασία η οποία είναι ισχυρή και αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνεται σε νομικό επίπεδο. Ποια είναι η ποιοτική διαφορά που θα εισφέρει, που φαίνεται να εισφέρει αυτή η διαδικασία, που δρομολογείται. Και τίθεται αυτός ο προβληματισμός, γιατί σε τι θα καθιστούσε αποτελεσματικότερη αυτή τη διαδικασία, την καινούρια δηλαδή επιστροφής, δεδομένης της υποχρέωσης για την τήρηση των διεθνών και ενωσιακών υποχρεώσεων σε σχέση με την οποιαδήποτε απομάκρυνση ενός προσώπου από οποιαδήποτε χώρα. Το λέω αυτό γιατί βεβαίως ρητός από αυτού του τύπου της συμφωνίας επανεισδοχής εξαιρούνται οι άνθρωποι που έχουν ζητήσει προστασία. Επιπλέον θα έλεγα ότι κάθε χώρα για να εφαρμόσει οποιαδήποτε διαδικασία επιστροφής ενός προσώπου δεσμεύεται περαιτέρω ανεξάρτητα από το είδος απομάκρυνσης. Αν είναι επανεισδοχή, αν είναι απέλαση, αν είναι επιστροφή αν θέλετε με όρους υποχρεωτικότητας. Δεσμεύεται με ένα πλέγμα δεσμεύσεων, δεν θέλω να διαβάσω τα άρθρα, που ξεκινάνε ας πούμε από τη Σύμβαση της Γενέβης βεβαίως, το άρθρο 33, συνεχίζουν στο άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, του άρθρου 3 της Διεθνούς Σύμβασης κατά των βασανιστήριων και πάει πολύ ο κατάλογος, οι οποίες δεν είναι ακριβώς έτσι μια εξαγγελία, είναι μια τυπική νομική δέσμευση, η οποία μάλιστα για τη χώρα μας έχει παράξει ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πώς φανταζόμαστε λοιπόν ή πώς φαντάζονται οι συντάκτες ενός τέτοιου, μιας τέτοιας πρότασης ότι θα υπάρξει αυτοματοποιημένη διαδικασία? Πώς? Κατά παρέκκληση
του διεθνούς, συνταγματικού, εθνικού, αλλά και νοσιακού δικαίου. Το λέω αυτό γιατί ήδη η Ελλάδα διανύει, αν θέλετε, μια περίοδο υποπτίας ακριβώς για μια σειρά παραβιάσεων που έχουν σχέση με αυτό ακριβώς το ζήτημα. Δηλαδή, σε όλους είναι γνωστή η υπόθεση MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας και μια σειρά βεβαίως αποφάσεων οι οποίες αυτή τη στιγμή πλησιάζουν έτσι, τον αριθμό των 100 και έχουν χρεώσει τη χώρα πέραν της διεθνούς επίκρισης και κατεσχήνης με γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο ακριβώς για παραβιάσεις αυτού του τύπου. Πώς λοιπόν προσλαμβάνουμε αυτού του είδους την αυτοματοποιημένη διαδικασία, πώς προσλαμβάνονται δηλαδή οι συντάκτες αυτής της πρότασης έξω από τη νομική πραγματικότητα. Άκουσα επίσης έτσι με τα πολύ μεγάλη μου εκπλήξεως ένα σχόλιο νομίζω ότι προήλθε και από τον κύριο Γιούνκερ περί προσωρινότητας του μέτρου. Να θυμίσω ότι καταστάσεις εκτάτης ανάγκης ακόμα δεν υπάρχει αναστολή ούτε υποχώρηση αυτών των υποχρεώσεων. Το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου δεν έχει εξαίρεση. Το άρθρο 3 κατά τη Σύμβαση των Βασανιστήριων δεν έχει εξαίρεση. Αυτό περί προσωρινότητας λοιπόν μένει να δούμε πώς θα ερμηνευθεί. Το δεύτερο, και βγαίνω από αυτό το κομμάτι, γιατί βεβαίως η αποδοχή ας πούμε της επιστροφής από την Τουρκία σύρων που έχουν φτάσει στα ελληνικά νησιά και αντίστοιχης ανάληψης ευθύνης για επανακατάστασή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισάριθμων αριθμών είναι ακόμα πιο, αν θέλετε, πρωτότυπη και νομικά αλλά και ουσιαστικά. Διότι προϋποθέτει καταρχήν ότι επιστρέφουν ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Μέχρι στιγμής υπάρχει πρώτη, αν θέλετε, δέσμευση περί της επιστροφής των ανθρώπων που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας. Και πώς φτάνουμε σε αυτό το συμπέρασμα, αναπτύχθηκε προηγούμενα και είναι σαφές. Αφού έχει ο άνθρωπος τη δυνατότητα να ζητήσει την προστασία, ακόμα και αν δεν τη ζητήσει, γιατί τι θα κάνουμε με ένα συνόδευτο παιδί που δεν ξέρει να ζητήσει άσυλο. Θα καταλήξουμε ότι θα πρέπει να επιστρέψει στην Τουρκία γιατί δεν ζήτησε άσυλο. Ένα θύμα τράφικιν, μια γυναίκα η οποία είναι θύμα εμπορίας και δεν εκδηλώνει άμεσα αυτή την ανάγκη, αν θέλετε, τυπικής υποβολής αιτήματος ασύλου. Τι θα κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Πώς φανταζόμαστε ότι δηλαδή αυτό το πράγμα θα μπορέσει να ξεπεραστεί? Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, όμως, έχουμε ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, δεν έχουμε απλώς τους ενδυνάμει, αν θέλετε, ετούντες. Έχουμε τους ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Μιλάμε για τους Σύρους. Οι Σύροι, να σημειώσουμε ότι ήδη και για το ελληνικό, αν θέλετε, σύστημα, πέραν της υποβολής του αιτήματος ασύλου, αναγνωρίζεται, με βάση μάλιστα μια νομοθετική ρύθμιση που περάσαμε το καλοκαίρι το περσινό, ότι δεν μπορούν να απελαθούν και δεν εκδίδεται εναντίον τους πράξη απομάκρυνση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με ποια διαδικασία θα επιστραφούν? Θα αναγνωρίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να πάνε κάπου αλλού απλώς επειδή δεν μας βολεύει, γιατί περί αυτού πρόκειται? Και με ποια νομική βάση όλο αυτό το πράγμα θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε? Το λέω τόσο απλά γιατί βεβαίως υπενθυμίζω ότι η υποχρέωση για προστασία με βάση τη δικαιοδοσία της χώρας μας και την αρμοδιότητά της είναι αντικειμενική. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο άνθρωπος βρίσκεται υπό την αρμοδιότητα μιας, την εδαφική αρμοδιότητα της Ελλάδας, βεβαίως η Ελλάδα οφείλει να του παράσχει την απαιτούμενη προστασία και να τον προστατεύσει. Γιατί, προσέξτε, εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι η προστασία από την απέλαση είναι ευρύτερη από την τυπική υποβολή του αιτήματος ασύλου. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει επεξεργαστεί μια σειρά κριτηρίων, μεταξύ των οποίων ότι ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να έχει λαβήνει μέρος, να έχει πρόσβαση σε ένδικο μέσο, δηλαδή σε δικαστήριο, για να προσβάλλει αυτή την απόφαση και νομική συμπαράσταση γι' αυτό. Και μιλάμε για την απόφαση απομάκρυνσης. Δεν μιλάμε για την απόφαση ασύλου. Πώς το φανταζόμαστε λοιπόν ότι θα γίνει χωρίς να τηρηθούν αυτές οι διαδικασίες? Δεν θέλω να επανέλθω στη σωρία καταδικαστικών αποφάσεων εναντίον μας. Και βέβαια δεν θέλω να θέσω ας πούμε άλλο ζήτημα, διότι η αντικειμενική ευθύνη για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την αρμοδιότητά μας προκύπτει χωρίς μάλλον κανένα άλλο σχόλιο. Η υποχρέωση για την επαναπρόωθηση, να θυμίσουμε, γιατί ακούσαμε διάφορα, έτσι, ακούμε διάφορα αυτές τις μέρες, έτσι, και εγώ επί των ζητημάτων ειδικά
των λεπτών ζητημάτων, αν θέλετε, σε σχέση με την αρμοδιότητα. Ακούω και λίγο παραπάνω μερικές φορές. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, να θυμίσουμε ότι έδαφος μιας χώρας θεωρείται βεβαίως και το νερό της. Δηλαδή, τα χωρικά ύδατα είναι έδαφος μιας χώρας. Όπου ασκούμε αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, είναι έδαφος της χώρας μας και μας δεσμεύει, είναι το όριο, αν θέλετε, το οποίο δεσμεύει τη χώρα ακριβώς για μη επιστροφή των ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Να θυμίσουμε επίσης ότι σε μια πρόσφατη απόφαση που όλοι γνωρίζουμε, η Ιταλία καταδικάστηκε στην περιόνιμη τέλος πάντων απόφαση Χερσίνη Τζαμά κατά Ιταλίας για επαναπρόωθηση ευρισκόμενη σε διεθνή ύδατα. Δηλαδή, ασκούσα αρμοδιότητα διάσωσης των συγκεκριμένων προσφύγων, δεν επέστρεψε, μάλλον δεν βρέθηκε σε σημείο όπου οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να ζητήσουν προστασία και τους επέστρεψε σε χώρα η οποία θεωρήθηκε ότι βεβαίως δεν τους προστατεύει. Τέλεια, λοιπόν, καταδικάστηκε γι' αυτό, ακόμα και βρισκόμενοι εκτός της τυπικής της, αν θέλετε, χωρικής αρμοδιότητας. Τι θέλω να πω γενικότερα, γιατί τα νομικά έχουν ένα ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία, στο βαθμό που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και γενικά η Ευρώπη μπορούμε να πούμε ότι κράτησε μια αντίσταση στην πολύ μη σοβαρή κρίση των δικαιωμάτων, η οποία έλαβε χώρα μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Δεν είδαμε ποτέ άλλο στην Ευρώπη, ακόμα. Επίσημα, επίσης καταδικάστηκαν χώρες οι οποίες συνέργησαν στο να βρεθούν, αν θέλετε, άνθρωποι σε απάνθρωπη και εξευτελιστική συνθήκη ή σε βασανιστήρια. Γιατί και αυτό το σύστημα βεβαίως, και θα ήθελα έτσι με αυτό να κλείσω και να το υπενθυμίσω, ότι επειδή σε χώρες βεβαίως πολιτισμένες απαγορεύεται τα βασανιστήρια, η φόρμουλα του να κρατάμε ανθρώπους σε χώρες στις οποίες επιτρέπεται τα βασανιστήρια και να τους πηγαίνουμε εκεί, ήταν μια σκέψη έξυπνη. Βεβαίως δεν είναι μια σκέψη αποδεκτή σε καμία από των περιπτώσεων. Αντίστοιχα λοιπόν, μεταφέροντας ακριβώς το ζητούμενο στο σημερινό μας ζήτημα, το προσφυγικό είναι μια διεθνής υποχρέωση και είναι και μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες, κράτη ανήκουν σε αυτό που λέμε και έχουν χτίσει αυτή τη διεθνή πραγματικότητα σε σχέση με το προσφυγικό ως προς την προστασία του. Αυτή τη στιγμή είναι ένα crash test. Είναι αλήθεια. Γιατί βλέπουμε πραγματικά να αντιστέκεται ακριβώς σε αυτή την προστασία οι ίδιοι οι εμπνευστές της, έτσι. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι ένα ζήτημα όμως σοβαρό. Πραγματικά είναι ένα ζήτημα κράτους δικαίου και δημοκρατίας, γιατί πάει πέρα, είναι πυρήνας δικαιωμάτων. Είναι πυρήνας δικαιωμάτων από τα οποία αν υπαναχωρήσουμε δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει. Να θυμίσουμε αυτό το ωραίο ερώτημα του ticking bomb, δηλαδή αν έχουμε μία βόμβα η οποία θα σκάσει κάπου, ίσως σε ένα σχολείο, και έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ξέρει, επιτρέπεται να του να ασκήσουμε βασανιστήρια για να εξασφαλίσουμε ακριβώς την λύση του ζητήματος. Η απάντηση βεβαίως είναι πως όχι. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη λοιπόν σε αυτό το ερώτημα τι θα πει. Γιατί ένα τέτοιο ερώτημα έχουμε μπροστά μας. Η Ευρώπη είναι δυνατόν να δεχτεί ότι όλος ο νομικός πολιτισμός, όλος ο πολιτισμός, όλες οι βάσεις για ένα κράτος δικαίου, για το δικαίωμα ακρόασης, γιατί δεν κρίνεται μόνο η προστασία εδώ, το δικαίωμα στην αποτελεσματική προσφυγή, το δικαίωμα ένας άνθρωπος να ζητήσει προστασία και να αντιλάβει, η οποία προβλέπεται σε όλες τις συνθήκες και στις καταστατικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, το 18 και 19 άρθρο, ας πούμε, είναι σαφές ότι το ορίζουν. Πάμε πίσω από αυτό. Και εγώ θα θέσω και ένα άλλο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Τι νομιμότητα μπορεί να έχει μια τέτοια απόφαση? Γιατί είναι ένα ζήτημα. Τι είναι το όργανο αυτή τη στιγμή που μπορεί να καταλύσει ή μπορεί να ξεπεράσει αυτή τη στιγμή διεθνή υποχρέωση, όταν έχουμε και μηχανισμούς παρακολούθησης? Δηλαδή, τι αποτελέσματα μπορεί να παράξει μια όποια απόφαση συνόδου κορυφής? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα και σε αυτό το διακύβευμα πραγματικά θα πρέπει η Ελλάδα, η Ευρώπη, εμείς όλοι να αντισταθούμε, για την Ελλάδα ειδικά, γιατί η Ελλάδα θα κληθεί να είναι αυτή που θα παρανομήσει. Διότι, προσέχουμε και αυτή τη λεπτομέρεια,
ότι αυτό που καλούν οι λοιποί Ευρωπαίοι να κάνει, ας πούμε, η Ελλάδα, δεν είναι να τηρήσει την νομιμότητα, είναι να μην τηρήσει την νομιμότητα. Νομίζω ότι εκτέθηκε το γιατί μια χώρα όπως η Τουρκία είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί ασφαλής. Μακάρι να γίνει ασφαλής. Βεβαίως πρέπει να υποστηριχθεί και οικονομικά και με όποια μέσα προκειμένου να παρέχει τα δικαιώματα που πρέπει. Όμως η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει γεωγραφικό περιορισμό. Δεν δεσμεύεται έναντι τρίτων διεθνούς κοινότητας. Το ότι έχει κάνει κάποιες βελτιώσεις στο εσωτερικό σύστημα ασύλου της, οκ. Τις έχει κάνει. Για πόσους και για ποιους. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να βαφτίσουμε το ψάρι κρέας και ακόμα χειρότερα να αυτή τη στιγμή με ένα βαφτίσι να αποφασίσουμε ότι να φύγετε να πάτε αλλού. Είναι αυτό της διαφήμισης. Δεν γίνεται η Ευρώπη μονίμως να εναποθέτει τις ευθύνες της σε τρίτους και δεν γίνεται η Ελλάδα η οποία θα κληθεί να έχει ακριβώς αυτή την τυπική ευθύνη και την ουσιαστική ευθύνη γι' αυτό να συνενέσει σε αυτό. Η αρχή της μη επαναπροώθησης, το δικαίωμα στην ακρόαση, η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι βάσης αυτή τη στιγμή για τη σύγχρονη δημοκρατία και δεν μπορούν να καταληθούν ούτε με μία απόφαση κορυφής. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή και θα πρέπει βεβαίως να αντισταθούμε στο να μην αποτυπωθεί αυτού του είδους η λογική. Ιδίως όταν η Ευρώπη ταυτόχρονα αξιώνει από χώρες όπως ο Λίβανος, η Ιορδανία να ανοίξουν τα σύνορά τους για να δεχθούν εκατομμύρια πρόσφυγες αντιμετωπίζοντας τεράστια ζητήματα. Θα συμφωνήσουμε ότι η επανεγκατάσταση από την Τουρκία, από την Ιορδανία, από το Λίβανο, ανθρώπων στην Ευρώπη είναι η μόνη λύση όσο η αιτία του πολέμου βεβαίως και η αιτία των προσφυγικών ροών συνεχίζουν να είναι ενεργές. Ευχαριστώ πολύ.